δεν θα υπάρξει ουσιαστική μείωση όσο παραμένουν σε υψηλά επίπεδα οι τιμές της χονδρικής. Καμία πραγματική μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος δεν θα δουν οι καταναλωτές από την αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής, λέει ο άλλοτε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης. Να λέμε ότι καταργούμε τη ρήτρα αναπροσαρμογής είναι ένα απλό τρίκ και συγκεκριμένο. Εάν είναι υψηλά η χοντρική τιμή που θα είναι, δεν μπορεί κάποιος να μην τη μεταφέρει στην λιανική. Δεν μπορεί να πουλάει δηλαδή κανείς φτηνότερα από όσο αγοράζει και πολύ περισσότερο να το κάνει αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα θα βρει άλλους τρόπους για να μεταφέρει αυτή τη χοντρική τιμή που την αγοράζει ο ίδιος, την ενέργεια, προς τους καταναλωτές. Μιλώντας στο Ράδιο 984 και τον Γιώργο Σαχίνη, ο κύριος Παναγιωτάκης τονίζει πως η ρύθμιση της κυβέρνησης οδηγεί τους καταναλωτές σε ένα απίστευτο κυνήγι φθηνότερου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας από μήνα σε μήνα. Πάει να γίνει το ηλεκτρικό ρεύμα πάροχος κάτι σαν τα βενζινάδικα. Να ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το φθηνότερο βενζινάδικο κάθε φορά που είναι να γεμίσουμε ή το ρεζερβάρ μας ή να βάλουμε λίγη βενζίνη και να πηγαίνουμε σε αυτό. Δεν είναι έτσι το ηλεκτρικό ρεύμα. Η σχέση του καταναλωτή με τον πάροχο της ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να είναι μια σταθερή σχέση. Δεν μπορεί κάθε μήνα ή κάθε δύο μήνες να αλλάζει πάροχο ο καταναλωτής μόνο και μόνο για να βρει κάποια φτηνότερη τιμή. Καταρχάς, πόσοι μπορούν να το κάνουν αυτό? Με εξαίρεση κάποιους πολύ νεότερους ή κάποιες οργανωμένες ίσως επιχειρήσεις που έχουν χειριστήρια, τμήματα κτλ. Ο πολλής κόσμος δεν μπορεί να κάθεται να ασχολείται με αυτή τη δουλειά και να λέει τώρα ποιος μου προσφέρει τον επόμενο μήνα φτηνότερη ενέργεια αυτός. Άρα αρχίζω λοιπόν τις διαδικασίες για να αλλάξω πάροχο. Για σας άμεσα μια συνεκτική δέσμη μέτρων θα ήταν πια? Πρώτον, αυστηρός έλεγχος στη λιανική τιμή, να μην μπορεί ανεξέλεγκτα άλλος να εφαρμόζει την ρήτρα αναπροσαρμογής χωρίς όριο. Να υπάρξει διαφάνεια και να υπάρξει πλαφόν στο κέρδος της λιανικής, όχι στη λιανική. Στο κέρδος της λιανικής. Στο κέρδος της λιανικής. Δεύτερον, στο σκέλος της χοντρικής, να γίνει αναστολή του χρηματιστηρίου ενέργειας, να αφήσουν αυτά τα κόλπα και οι γραφειοκράτες εκεί στις Βρυξέλλες. Είναι έκτακτες οι συνθήκες, οδηγούμεθα σε ύφεση βαθύτατη που δεν λύνεται με επιδόματα η ύφεση, αλλά με δομικές παρεμβάσεις. Λοιπόν, να γίνει αναστολή και να διαμορφώνεται η τιμή ανά τεχνολογία παραγωγής, είναι ένα μικρό εύλογο κέρδος τάξης του 7-8%. Τρίτον, να ληφθούν μέτρα η ΔΕΗ, κυρίως η ΔΕΗ που έχει τους λιγνίτες, να μειώσει το κόστος παραγωγής από λιγνίτη και να αυξηθεί η λιγνητική παραγωγή στο 20 με 25%.